Εκλογές για την ανάδειξη νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 του Μάρτη σε 6 εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρα, σε Αχαράβη, Βραγανιώτικα, Αργυράδες, Λευκύμη, Γάιο Παξών και Κέρκυρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Νομαρχίας. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με εξαίρεση την Αχαράβη, όπου για τεχνικούς λόγους η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 12.30 το μεσημέρι. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που έχουν γραφτεί στις οργανώσεις μελών ή στον ΑΕΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου του 2024. Το νέο νομαρχιακό όργανο θα είναι 19 μελές και ο κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι 6 σταυρούς. Είναι μια διαδικασία που όφιλε να έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, αλλά καθυστέρησε εξαιτίας των βουλευτικών και των αυτοδιοικητικών εκλογών που μεσολάβησαν και του συνεδρίου που έγινε πριν λίγο καιρό. Ψηφίζουμε για να αναδείξουμε το νέο νομαρχιακό όργανο. Ψηφίζουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν γραφτεί μέλη μέχρι τις 3 του Φλεβάρη. Δηλαδή δεν εγγράφονται μεθαύριο Κυριακή καινούργια μέλη. Επομένως πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους. Ψηφίζουμε από μια λίστα που βρίσκεται ήδη στα χέρια των μελών, 32 υποψηφίων για ένα όργανο 19 μελών. Επομένως έχουν δικαίωμα να βάλουν από 0 έως 6 σταυρούς προτίμησης. Πληρώνουμε 2 ευρώ, που είναι η συνδρομή για να είμαστε ταμιακά εντάξει τη μέρα εκείνη, και προσερχόμαστε μαζικά, γιατί έχει σημασία σε αυτή τη φάση της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη του, αυτά που παραμένουν και είναι η μεγάλη πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να εκφράσουν έμπρακτα την προτίμησή τους στα πρόσωπα εκείνα που θέλουν να αποτελέσουν για την επόμενη διετία το νέο νομαρχιακό όργανο. Η κατάσταση και η συγκυρία είναι τέτοια που μια μεγάλη συμμετοχή θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Οδεύουμε προς ευρωβουλευτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυγκροτείται, πηγαίνει ενωμένος προς αυτές τις ευρωβουλευτικές εκλογές πλέον, μετά τις αποχωρήσεις, τη διάσπαση που προηγήθηκε, με την φιλοδοξία να συνεχίσει να αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή και συγχρόνως να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην κοινωνία.